απαιτητικές βέβαια και υψηλού επίπεδου και προσδοκιών, αν μη τι άλλο. Μιλάμε για την Eurovision και για αυτή την περιβόητη τελικά συμμετοχή και εκπροσώπηση για τη χώρα μας. Ποιο θα είναι το τελικό πρόσωπο? Συζητήθηκαν πολλά. Να θυμίσω στον κόσμο ότι είχε το προηγούμενο διάστημα μέχρι τελικώς να επιλεγεί το πρόσωπο που θα μας εκπροσωπήσει στην Ιταλία. Είχαν ακουστεί πολλά. Κάποια από αυτά μπορεί να μην τα μοιραστήκαμε μαζί σας, αλλά λίγο πολύ τα ακούσαμε, τα είδαμε, τα διαβάσαμε. Παράπονα, ενοχλήσεις. Και αυτό είναι λογικό όταν μιλάμε για αυτήν την πολυπόθητη συμμετοχή και εκπροσώπηση και αναγνώριση. Ακόμα και αν κάποιος δεν πάρει την πρώτη θέση, είναι πολύ, πολύ σημαντικό. Η Eurovision Time πλησιάζει λοιπόν. Και θα πω για την ιστορία ότι είναι η πρώτη χρονιά, αν δεν κάνω λάθος, που η ΕΡΤ ετοιμάζεται πολύ νωρίς. Έχουμε συνηθίσει με το που μπαίνει το νέο έτος, Γενάρη-Φλεβάρη γίνονται όλες οι επιλογές. Και το όνομα αυτής λοιπόν που εκπροσωπεί το 2022 την Ελλάδα στο Τωρίνο στην Ιταλία είναι Αμάντα Γεωργιάδη. Τένιφορτ έχει και αυτό το όνομα, το νορβηγικό. Μιας και ζει καλλιτεχνικό εννοώ νορβηγικό το Τένιφορτ. Το κανονικό της είναι Αμάντα Γεωργιάδη. Βλέπουμε, θα την έλεγα, εναλλακτική pop-rock το μουσικό της ύφος. Υποθέτω ένα πολύ φρέσκο κορίτσι. Άκουσα μερικά κομμάτια του και πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρουσα καλλιτεχνικά. Θα σας πω και άλλες πληροφορίες για την Αμάντα. Υποψιάζομαι καλλιτεχνικά και βέβαια αυτό είναι λίγο δικό από μαχαίρι στην Eurovision, ότι πρέπει να επέλεξαν κάποια, μιας και ξέρουμε το πρόσωπο, αλλά δεν ξέρουμε ακόμα το τραγούδι, θα το μάθουμε με το νέο έτος, που μου παραπέμπει σε Billie Eilish, αυτή την εναλλακτική pop. Βέβαια αυτό στην Eurovision είναι λίγο επικίνδυνο, μπορεί και να σκίσει, είναι μπορεί και να μην αρέσει. Είναι Ελληνίδα στην Ολλανδία. Στην Νορβηγία, σπουδάζει. Είναι Ελληνίδα της ομογένειας, 3 ετών, να σας πω ότι η οικογένειά της μετανάστευσε στην μικρή πόλη Τένφορντ, όπως είπε και ο Ποσειδώνας, της Νορβηγίας, και εκεί έδωσε έτσι και το καλλιτεχνικό της όνομα, βέβαια, αν θέλεις. Το αξιοσημείωτο είναι ότι γενικά είναι ένα κορίτσι έτσι πολύ γνωστό και στη μουσική και κυρίως στις σκανδιναβικές χώρες. Τι ηλικία έχει? Είναι 24 χρονών. Όπως επίσης να σας πω ότι παράλληλα με την καλλιτεχνική της έτσι πορεία, η Αμάντα συνεχίζει και τις σπουδές της στην ιατρική και μάλιστα. Α, τι λες. Βεβαίως, κάνοντας αυτό το διάστημα την πρακτική της σε εξειδικευμένο νοσοκομείο της Νορβηγίας, φυσικά για ασθενείς με COVID. Σαμάντα. Ναι. Έτσι είναι ένα είναι πολύ ενδιαφέρον. Γιατί το τραγούδι θα έχει σχέση το με την πανδημία. Παίζει ρόλο. Θέλω να σα πω. Έτσι το εμπνεύστηκα το τώρα. Υποθέτεις. Μην το λέω. Το υποθέτω. Μπορεί να πέσει μέσα. Επειδή είναι γιατρός κιόλας και επειδή θα έχει βιώσει 2 χρόνια τώρα στην πρακτική της. Εγώ θεωρώ ότι δεν θα σχετίζεται με την COVID-19, αλλά εάν με κάποιον τρόπο είναι συναφές και επίκαιρο, θα δίνει ένα δυνατό μήνυμα αισιοδοξίας. Αν μου λες και Billie Eilish παραπέμπει εκεί, επειδή ακούσαμε, μπορούμε να ακούσουμε ίσως και τώρα λίγο, να πάρουμε το κλίμα της σε άλλα τραγούδια, στο τι έχει κυκλοφορήσει μέχρι τώρα. Το ύφος της παραπέμπει στην Billie Eilish, που είναι πολύ ιδιαίτερη. Επειδή ακούγαμε πιο πολύ ως επικρατέστερα το όνομα του Good Job Nicky, δεν μπορώ να μην το πω. Και ακούσαμε και πολλά σχόλια ότι αυτό και θα πάει σίγουρα και όλα δεν είναι δρομολογημένα και διάφορα άλλα που είναι στενάχωρα, γιατί δεν ξέρεις τελικά τι ισχύει. Θέλω να πω ότι δεν με εκπλήσει το γεγονός ότι η ΕΡΤ επέλεξε ένα πρόσωπο ταλαντούχο, αν μη τι άλλο, όπως όλες και οι συμμετοχές υποψηφιότητες, αλίμονο, αλλά από την ομογένεια. Βεβαίως. Νομίζω ότι είναι η δεύτερη φορά καταρχήν που συμβαίνει αυτό. Για να ακούσουμε τη φωνή της Αμάντα. Τι ωραία φωνή. Εναλλακτικό. Ωραίο. Εναλλακτικό. Καθαρή φωνή. Πολύ εναλλακτικό. Ότι το νέο τραγούδι λοιπόν που θα μας εκπροσωπήσει στη Eurovision αλλά και το βίντεο κλιπ θα το δούμε στην έλευση του νέου χρόνου, όπου εκεί θα το παρουσιάσουν κιόλας, γιατί θα πρέπει να γίνει και το promotion αυτό που θα γίνει. Και ένα τελευταίο σχόλιο. Βέβαια. Επέλεξαν βάσει των τραγουδιών ποιου 5 ξεχώρισαν. Συμφωνώ απόλυτα και ορθώς αναφέρθηκε στο Good Job Nicky. Πιστεύω ότι έπαιξε ρόλο. Τον πήρε λίγο η μπάλα επειδή κάποιοι κατήγγυλαν. Δηλαδή πιστεύω ότι επηρέασε την επιτροπή, την οποία δεν έχουμε μάθει ποια είναι τα μέλη της επιτροπής, αλλά ξέρουμε ότι ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο προεδρεύει, ο Δημήτρης Παπαδημητρίου. Θα μάθουμε και τα ονόματα της επιτροπής, υποθέτω αργότερα. Είναι μια ωραία επιλογή το ότι παραπέμπει στη Στεφανία Λιμπερακάκη, που ήταν μια αντίστοιχη περίπτωση διασποράς Ολλανδίας. Και επειδή κάποιοι το κατέκριναν, είναι σημαντικό γιατί οι σκανδιναβικές χώρες και οι βορειοευρωπαϊκές παίζουν μεγάλο ρόλο Βέβαια, και στην ασπισμή και στην ασπισμή. Και είναι μια σιγουριά ότι έχεις για την Ελλάδα κάποιον που ήδη έχει ένα impact. Ένα ωραίο αποτύπωμα έστω και από τη σοβαρή ηλικία. Για να δούμε. Σε κάθε περίπτωση είναι ένα δικό μας παιδί. Το τραγούδι είναι το πάνω. Της ευχόμαστε καλή επιτυχία. Ανυπομονούμε να ακούσουμε το κομμάτι που θα εκπροσωπεί στη χώρα μας στην Eurovision. Αν μη τι άλλο θα το στηρίξουμε. Ελπίζω να το στηρίξετε και εσείς που μας παρακολουθείτε από το εξωτερικό.